Χαμόγελα σκορπάει μέχρι τώρα πορεία του τουρισμού στην Κρήτη. Πάμε ολοταχώς προς το 19. Μετά από έναν εξαιρετικό Μάιο που στο αεροδρόμιο Ηρακλείου μεταφράστηκε σε περισσότερες από 400.000 αφίξεις, ο Ιούνιος φέρνει το νησί σχεδόν στο κόκκινο. Ξεκίνησε η σεζόν σε καλή περίοδο, τον Απρίλιο, και κάποια ξενοδοχεία άνοιξαν και τον Μάρτιο. Ξεκίνησαν και σχολικές εκδρομές που δεν υπήρχαν τα τελευταία 2 χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου το πρώτο 20ήμερο του Ιούνιου, οι προγραμματισμένες θέσεις ξεπερνούν τις 340.000. Αυτή τη στιγμή έχουμε καθημερινά αφήξει στο αεροδρόμιο 8 με 10.000 άτομα, που θυμίζει 19. Επίσης, τα Σαββατοκύριακα φτάνουμε 17 με 18.000. Οι παραδοσιακές αγορές της Κρήτης είναι αυτές που στηρίζουν και φέτος το νησί. Ξεκίνησαν και η Γαλλία αρκετά καλά. Υπήρξε ένα δισταγμό στην πορεία, αλλά μετά ισορρόπησε. Αυτό έγινε το Μάρτιο. Και η Αγγλία πάρα πολύ καλά, ξεκίνησε από την αρχή και δεν σταματάει. Επίσης η Ολλανδία και το Βέλγιο, το Benelux που λέμε. Πολύ διστακτικά κινούνται οι ανατολικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, δηλαδή οι Ρουμανίες, Βαλτικές και Ουγγαρίες κτλ. Χαρακτηριστικό άλλωστε είναι το γεγονός πως σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου, οι συνολικές αφίξεις από Γερμανία το 2019 στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου ήταν 138.500. Ενώ οι θέσεις που είναι προγραμματισμένες για τις 3 πρώτες εβδομάδες του Ιουνίου είναι ήδη 130.000. Τα νούμερα θα δείξουν στο τέλος, πιστεύω, αν συνεχίσει έτσι, ότι μπορεί να ξεπεράσουμε τα νούμερα του 19. Υπήρξε η Ρωσία, η κίνηση της Ρωσίας φέτος και η Ουκρανίας. Ναι, θα είχαμε ξεπεράσει κατά πολύ τις προβλέψεις του 19. Ερωτηματικό πάντως παραμένει το οικονομικό αποτύπωμα της τουριστικής σεζόν του 2022. Τα κόστη έχουν ανέβει πάρα πολύ. Έχουμε το τεράστιο κόστος της ενέργειας που είναι δυσβάσταχτο. Το Απρίλιο-Μάιο που κάναμε κάποιο ταμείο, είδαμε ότι η μέσα αύξηση τροφίμων ποτών είναι γύρω στο 15-20% στο σύνολο, άλλα είναι παραπάνω, άλλα είναι λιγότερο. Η καταναλώση είναι normal. Και επίσης και το προσωπικό έχει ανέβει γύρω στο 20%. Και ενώ όλα δείχνουν πως η τουριστική σεζόν του 2022 θα φτάσει τα επίπεδα του 2019, χρονιάς ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, προβληματισμός επικρατεί για το εγγύς αλλά και το απότερο μέλλον. Υπολογίζομαι ότι το 2028 θα έχουμε τριπλασιασμό του κόσμου του 2019. Οπότε φανταστείτε πού θα φτάσει η Κρήτη. Έχουμε τις υποδομές αυτή τη στιγμή ως Κρήτη για να αντέξουμε τόσο πολύ κόσμο. Οι υποδομές πάντα είναι ένα θέμα, ειδικά στην περίπτωση τη δική μας, όπου ο τουρισμός είναι ένα φαινόμενο το οποίο συγκεντρώνεται και χρονικά αλλά και χωρικά στο νησί μας. Εάν παραμείνουμε στο ίδιο μοτίβο επισκέψεων, δηλαδή η πλειοψηφία των επισκεπτών να έρχονται στους 3-3,5 μήνες μέσα στο καλοκαίρι και σε συγκεκριμένα μέρη στην Κρήτη, ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να το διαχειριστούμε. Υποδομές γίνονται. Θα γίνει το αεροδρόμιο μέχρι το 26. Ο ΒΟΑΚ θα ξεκινήσει από φέτος να κατασκευάζεται. Θα κατασκευαστούν μαρίνες, ξενοδοχεία κατασκευάζονται. Θεωρώ ότι τα προβλήματα της ενέργειας και του περιβάλλοντος είναι τα πιο σημαντικά, καθώς επηρεάζουν και τον ντόπιο πληθυσμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.